όπως αυτή το βάλαμε στην ταινία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σκεφτείς σοβαρά την πιθανότητα της επιστροφής σου. Να κάνω τι έργο. Επάνω στο διδάσκαλο. Θες και εσύ. Να πάει στο εργοστάσιο. Πριν να πάει στο εργοστάσιο. Τώρα μάλιστα θα μετακομίσει εδώ παραπάνω. Είναι μια ωραία ευκαιρία να αλλάξει και παραστάσει. Ποιο θα μετακομίσει. Το εργοστάσιο. Θα το μεταφέρει ο πλασμά. Πού θα το πα για και μου. Στη Βουλγαρία. Είδε. Θα γνωρίσει και μια καινούργια ήπειρο. Σιγά μου δεν είναι αυτό εδώ με τον Μαρκό. Δεν είναι ακό. Είναι τσίσορτ. Αγγελίου ξεπερασμένο. Είναι φόρτο που ρηφέρουν. Μια χαρά πάει το εργοστάσιο. Απλώς αποφάσισε να αλλάξει λίγο τον αέρα. Και βρήκε την Βουλγαρία. Μπορεί η μπλούζα να περνά μια μικρή κάμψη, αλλά αυτό είναι συνέπεια της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Πολύ σύντομα θα επανέλθουμε στα Αλκάνη, μετά τα οποία είναι και όλα τα σου, να ξεπεράσουμε. Δεδομένου μάλιστα του χαμηλού κόστου λειτουργίας επιχείρησης εκεί, έχουμε όλες τις προδιαγραφές μιας υψηλής πρωτοφορίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υπογράψουμε το πλήρως ουσιό. Ο Κάστη κάπου στάζει. Εγώ δεν κάνω καμπλούζες. Διο Κάστη είναι πήγον, πρέπει να σου μιλήσω. Αφού είναι πήγον, Στεφανέ, πρέπει να σου μιλήσω. Σ' ακούω και από εδώ. Τι ακούς, τίποτα δεν ακούς, άκουσες τίποτα. Τώρα δεν είμαι που θες να μιλήσεις. Εγώ. Ποιος. Κανείς. Τίποτα έτσι, μια συζήτηση κάνουμε. Καταλαβαίνεις λέει. Έχω σταματήσει τις προσπάθειες. Εγώ πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει τις κουβέντες μου. Μας σπουδάζει τόσα χρόνια, πού θα πάει αυτό το βιολί. Κατάζεις μόνο από τα μαθήματα. Έπρεπε να μαρίζει μόνο το εργοστάσιο. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Τρία χρόνια δεν έχω ζητήσει τίποτα. Νομίζω ότι είναι μηνιαίο επίδομα, το δικαιούμαι. Αχ, μιλάς μηνιαίο επίδομα, Άνελης, είσαι πολύ τεκνός. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είναι τα λεφτά. Το μόνο που με νοιάζει είναι το πιάνο. Μοιάζει πολύ ωραία, κύριος. Καλά κάνετε και μπήκατε εγώ, πολύ σκοτεινό. Καλά σε βλέπει κι αυτός. Όποιος θέλω με βλέπει. Αφεντικά κι εγώ, όλοι ένα. Ψήνει, ωραία είναι. Παλιά ήταν ωραίο. Παλιά όλοι μας ήταν ωραίοι, αγάπη μου. Αγάπη μου, λες τον υπηρετή. Αγάπη είναι υπηρετής, είναι μπάκλερ και τον λένε γιόλκ. Στέφανος. Μοιάζεται πολύ ωραία. Ορίστε και ήδη μου Αλβανός. Δεν είναι Αλβανός, είναι από τα Λίνα Εστονία. Τη χώρα που εφείλεται τη μουσική. Σόβαρα! Έχεις πρόβλημα με τους ξένους, Κοσμά. Εγώ, τι πρόβλημα έχω. Επειδή διακρίνω μια ηρωνία. Καμία ηρωνία. Απλώς χρονώ που θα ήταν περισσότερο χρήσιμοι στις πατρίδες τους. Σε αντίθεση με κάποιους Έλληνες που με το ίδιο άκρη στην παντού. Εμένα οι ξένοι μου αρέσουν. Ιδιαιτέρως η ρόπα. Ο αλλοδαπός είναι πάντα αλλοδαπός. Ο προορισμός είναι κάθε σπίτι του. Έτσι όπως πάμε σε ένα χάρι, ποιο σχημάτι είναι. Και το ξέρω με χάρη, ήταν ακόμα από τον λογαριασμό. Όταν το ροχαλίζω. Γιατί κοιμόσαστε μαζί. Τι λέγανε ένα το παιδί μου. Να σε ακούσει και κανείς. Πρόκειται για τα πληρεξούσια. Πληρεξούσια, ακόμα τα χωνέψα με τα πίσινα. Γιώρη, κόφη τη. Άσε, Γιώρη. Πάω εγώ. Εγώ τι κάνω. Πως δεν με βλέπεις. Σαν χείρα, δεν θέλεις από την Άντια. Ποια είναι η Άντια. Η αισθητικό σου πρέπει να είναι σπαγμένη. Η μανικιουρίστρια της Βέρτας. Αυτή είναι η Άντια. Είχε αναλάβει την Βέρτα, αλλά δεν είδα το μία βελτίωση. Πότε έγινε αυτό, πού. Το Σάββατο το απόγευμα, στα παρτάκια του Βιβλίου Γαρατζάκη. Είσαι σίγουρη. Τι δεν είχε πει αυτό τη. Βρισκόμαστε στη σκεπαστή βεράδα. Όταν είδε την αισθητικό, μπρούμητα δίπλα στο αυτόματο πότισμα. Ο Γιώργη και αυτή ήταν πολύ δεμένη, very close, έτσι δεν είναι, Γιώργη. Την ξέρω λίγο μάλιστα. Δεν ξέρω ποιο σκότωσε. Α, εγώ παρουσιάζω με τον Κουμουνδούρο. Και η Βιβί το ίδιο. Αυτή η Νάντια ήταν ερωμένη του. Τώρα γιατί ένα άντρα σκοτώνει την ερωμένη του, την αγώ. Μπορεί από ζήλια, μπορεί από πλήξη. Δεν σκοτώνει από πλήξη, μαμά. Σκοτώνει, παιδί μου. Προκειμένου να σε σκοτώσει η πλήξη. Σκοτώθηκε. Σε θέλω. Από για απόψε αγάπη μου, πάνω και έφερα. Μια αισθητικά της προκοπής είδαμε και βάλετε να την ξεπαστρέψει. Το κερατό μου. Γιατί δεν πήρες κάτι να χαλαρώσει, ένα γκράμπερ, ένα γκουτζιμπέρι, ένα μπλούμπερι. Ένα ζούμπερι. Ό,τι μπορεί. Ήρθα, δεν θέλω άλλο. Σοβαρά τώρα σκοτώσα τη μανικιουρίστρια της Βέρτας. Δεν ήταν μόνο της Βέρτας, όλων μας ήταν. Πάντως ο Κουμουνδούρος αποκλείεται να έχει σχέση. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Η μια χαρά άνθρωποι, δεν κυνηγάνε ρωσίδες. Να βγαίνει από Λετωνία, κυρία. Ρωσίδες είναι όλες. Γίνατε εσείς μια κομμάτι για να προτεκόμαστε εμείς. Στην ωραία Ελλάδα δεν ξέρουμε, μόνο τα φυσικά. Ανατολικά με την Τουρκία και νότια με την Κρήτη. Για όλα τα υπόλοιπα σύνορα θα πρέπει να τηλεφωνούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με την Κρήτη δεν συνορεύω. Από πού. Ποτέ δεν συνορεύω. Και νοτίως, ποιον έχουμε. Την Αφρική κατά κάποιο τρόπο. Την Αφρική! Σε ποιο στον Χριστό. Με την Αφρική. Συνορεύουμε με την Αφρική, ακούς. Αλλάξαμε σύνορα. Είμαι ενήμερος. Και δεν μπορούσα να το πεις στο χρόνια, πρέπει να πεθάνεις για το μάτω. Να, γιατί δεν είναι Ρωσίδα. Αν μα ήταν Ρωσίδα, μου είχε πει. Είχε πει εσύ να μην ήταν Ρωσίδα. Σε μένα, όπως πού. Επειδή είναι Ρωμαϊκή,
κύριε. Είσαι καλά, παιδί μου, έχεις συνέστηση. Όχι, κύριε, μόνο έχω. Έβλεπε εσύ την άγρια. Είσαι τρελή. Πού δεν την έβλεπε. Μεσημέρι ήρθανε. Πού ήρθανε. Στο βενζινάδικο, δούλευα λίγο εκεί. Με αυτοκίνητο ήρθανε. Τι να κάνουμε. Για βενζίνη, βενζινάδικο ήρθανε. Και μετά. Μετά γεμίσανε και φύγανε. Για να πάνε πού. Δεξιά. Μια ζωή δεξιά όπως μας. Καλά εσύ δεν μιλάς, δεν έχεις τίποτα να πεις. Ό,τι έβαλε στο σπίτι σου έλα να μένω. Αυτό έχω να πω. Τα είναι ιστορία που θέλω να λέμε. Αυτό έχεις να πεις. Κυκλοφορήσαμε συνέντα με την πρώτη μας ήταν πουτάνα και αυτό έχεις να πεις. Να και όχι πουτάνα. Μα είναι και πουτάνα, δεν ξέρει ναι. Όχι πουτάνα και παιδί. Παιδί. Από το κομμωτούρο. Όχι. Καλά. Μην μου πεις ότι. Όχι Κοσμά. Αυτό όχι. Όλα τα άλλα ναι, αλλά αυτό όχι. Άκουσες τι σου είπα, πρέπει. Όχι, όχι, όχι. Είσαι καλά, Χριστιανή. Τι φαντάστηκες. Από άλλο άντρα έχει παιδί. Και πού είναι αυτός άντρας τώρα, δεν παρουσιάζεται να λυθεί η παρεξήγηση. Άντρας δεν ξέρω. Πάντως παιδί του είναι με γιαγιά του Ρίγα. Ποιο λένε Ρίγα, το παιδί είναι η γιαγιά του. Ρίγα δεν έχει πρωτεύουσα της Λετωνίας. Πολλά γεγονότα. Πολλά γεγονότα, πολλές χώρες και πολλές πληροφορίες. I'm so confused. Χρειάζομαι χρόνο, δεν ξέρω. Τελείω, ναι, για πέσει. Καλά, δεν βλέπεις το γέννη εδώ. Με τις δροσίδες από βενζινάδικα, Είσαι υφυπουργός τώρα εσύ. Είσαι εσύ να αναλάβεις κυβέρνηση. Πότε έγινε υφυπουργός. Ήρθαμε εκλογές. Ποιος βγήκε. Χαλιάς, εγώ πάντως δεν τον ψήφισα. Περιμένω μια απάντηση. Σε ανακάνω την ερώτηση. Είσαι υφυπουργός τώρα εσύ. Θα παράπονάζω στον υπουργό. Σιγά μην απασχολώ ολόκληρη υπουργό. Στη Βέτα θα τα πω. Άμα πείτε κυρία Βέτα, μάθηκε υπουργός. Υπουργός και κυρία Βέτα βλέπονται τετάρτες. Έτσι εξηγείτε εχθές. Βλέπονται τετάρτες. Αλλά εσύ είσαι. Η Βέτα και ο υπουργός συναντήθηκαν μια-δυο φορές με επαγγελματικούς λόγους. Πρόκειται να θέσει υπό την αιγίδα του μια φιλανθρωπική βραδιά που διοργανώνει η Βέτα για τα θύματα. Για κάποια θύματα τέλος πάντων. Όλοι θύματα είμαστε. Αυτό. Από εκλογές και μετά όλες τις τάρτες. Μικρό διαμέρισμα πίσω από τη Μαρκείο. Απέναντι σπίτι. Αυτό είναι σκόρτο. Μας πάει αυτό παιδί. Θα πρέπει να πας και να προλογίζεις. Δεν μπορεί να ραφνάτε πολύ. Ποτέ που δεν περίμενα τόσο πολύ ταραφμένη. Εσύ τι σόρι πλαβάς. Τι σόρι πλαβάω. Εδώ ανατρέπεται το σύμπαν. Με φτιάξτηκε το σύμπαν και το κανάλι του υπουργού. Πρέπει τώρα να ρίχνουμε ότι δεν πήγαγε μόνο από τον Δόλο στη Ρωσίδα, δεν πήγαγε και αυτός. Άρα λοιπόν είναι δύο. Ο δεύτερος κυκλοφορεί στο σπίτι σου, ο Κάσης Παπαδάμου, είναι συνέκερος του άντρας και εκτός αυτού. Η γυναίκα του νου και υπουργός. Τώρα και δεν ξέρω τη σχέση με τον Φόρμα, αλλά εδώ και εδώ. Θα έχεις καμία ιδέα. Ζήτα να ξαναγίνουν εκλογές. Ζητώ να επαναληφθούν οι εκλογές. Τα νεύρα μα, Θωμά. Μόνο τα νεύρα μα, αγόρι μου. Την μια έχει εκεί ψηφίσει υφυπουργό και την άλλη έρχεται και σε σπάζει. Πρώτα την Ρωσίδα, μετά εγώ. Από Λετωνία, κύριε! Από όμω το διάλογο! Λετωνία, από Εστονία δεν είπαμε ότι είσαι. Καλά, έχει κάτι τέτοιο. Μόλι τώρα μάθαμε ότι πέτα και υπουργό συνεδριάζει σε διαμέρισμα απέναντι στο Δημαρχείο. Πίσω από Δημαρχείο! Αυτή είναι τη στιγμή. Τι παρακμή! Γι' αυτό δεν έφερε προχθέ. Να την ευχαριστήσει για το υπουργείο εκεί. Τέλο πάντων, αφήστε τη Βέτα τώρα. Προέχει κόμμενα του συζύγου τη. Βροχή τα έκανε τα απόψε. Κάτι είναι συνωμοσία. Γιατί πάλι μου, καταλαβαίνει. Το περίμενα. Αλλά η γρήγορα θα γινόταν κι αυτό. Το ξέρει κι εσύ. Με τι, χωρί εμένα δεν είχε. Τη πουτέλα! Θα μου στρίψει. Τέλο πάντων, δεν έχει καμία σημασία τώρα πια. Έτσι κι αλλιώ έχουν τελειώσει όλα. Κάτια! Όλα! Τέλειωσαν, δεν τέλειωσαν. Εγώ δεν πρόκειται να το συγχωρήσω ποτέ. Γιατί θα κάνεις να με αποκληρώσεις και αποκλήρωσέ με. Τι λες παιδί μου, έβγαλε αυτό στα μάτια μου και θα αποκληρώσω εσένα. Δεν τα έβγαλε μόνο σου, βοήθησα κι εγώ. Πώς βοήθησε, τι λέει. Πώς βοήθησες, τι λες. Κοίτα, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Όχι να πούμε. Όχι να πούμε. Κάτι έξω, μισά παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν να πούμε. Εγώ άνοιγα τα πόδια μου. Έτσι. Και το παιδί από εδώ. Έλα παιδί μου, να τους ρίξουμε. Αρκετά μας ξέρεις. Απαντήσει!